Συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε νωρίς το πρωί μετά από φωτιά σε σπίτι στις κάτω Γούβες, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας άντρας, με το περιστατικό ωστόσο να εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώς δίπλα από το άψυχο σώμα του άντρα εντοπίστηκε μια καραμπίνα, δημιουργώντας νέα τροπή στην τραγική αυτή υπόθεση. Με 7 παρα 10 που σηκώθηκα, είδα το άνοιξε το μπατζούρ και είδα ότι έβγαινε πάρα πολύ φωτιά, μαύρος καπνός, και φώναξα τον σύζυγό μου και πήρα την πυροσβεστική τηλέφωνο και ήρθε η πυροσβεστική. Και υπήρξε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Και μετά η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα 56χρονο άντρα, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, προσπάθησε αρχικά να βάλει τέλος στη ζωή του διαπαγχωνισμού, όμως δεν τα κατάφερε και έτσι αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του με τη χρήση καραμπίνας και αφού προηγουμένως έβαλε φωτιά με βενζίνη στο σπίτι του. Πληροφορούμε ότι υπήρξε πρώτα μια φωτιά και στη συνέχεια κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι. Είπαν ότι είναι νεκρός τώρα, δεν ξέρω. Από εκεί πέρα δεν έχω δει τίποτα, δεν ξέρω. Απλώς ζούσε μόνος του. Μόνος του, ναι, μόνος του ζούσε. Απλώς λένε ότι βρέθηκε μια καραμπίνα, το ακούσατε. Το άκουσα γι' αυτό ότι βρέθηκε μια καραμπίνα, τώρα δεν ξέρουμε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 56χρονος είχε φτιάξει αυτοσχέδια μολότοφ χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι, όπως στο εσωτερικό βρέθηκε βενζίνη. Κάτοικοι της περιοχής που αντίκρισαν τους καπνούς από το σπίτι ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία μετέβη άμεσα στο σημείο με τους ίδιους να είναι συγκλονισμένοι από την τραγωδία. Η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι υπήρξε μια φωτιά από εκεί πέρα. Τραγικότητα. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, γιατί συνέβη ακριβώς. Θα μάθουμε αργότερα μετά από τον έλεγχο που θα κάνει και η αστυνομία. Ζούσε μόνο σου πολλά χρόνια εδώ. Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι εδώ 22, 15, 17 χρόνια. Είχα ακούσει ότι ήταν παντρεμένος ή χωρισμένος με ένα παιδάκι. Η γυναίκα του μένει στη Βέρεια, δεν ξέρω. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, έχω απογοητευτεί με όλα αυτά που γίνονται. Ο 56χρονος έμενε μόνος στο σπίτι, με τη σωρό του να εντοπίζεται σε μικρό καναπέ. Στο σημείο βρέθηκε ένα αστυνομική και ιατροδικαστής, ενώ απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή.